deny my name. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε τηλεφωνικά και να καλημερίσουμε τον Αναστάσιο Μεγαλομίστακα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών και βουλευτή ΕΡΟΝ. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μεγαλομίστακα. Καλή σας μέρα. Πώς είστε, είστε καλά? Μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη. Έφτασα από Αθήνα. Από το αεροδρόμιο. Μόλις βγήκαμε στο αμάξι, στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μεγαλομίστακα, υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση, θα έλεγα, για το τι τελικά θα γίνει με αυτήν την περιβόητη αξιολόγηση. Η κυβέρνηση από τη μία θριαμβολογεί, η αντιπολίτευση έχει τις επιφυλάξεις της και έχουμε και την πραγματικότητα που είναι η συνάντηση της Τρόικας, των θεσμών, με τους δικούς μας εδώ εκπροσώπους, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια διάσταση απόψεων αλλά και να ζητούνται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Πριν λίγο καιρό, όταν ήταν στο Eurogroup, περιμέναν και βασικά μας έδειξαν και μας θριαμβολογούσαν, έλεγαν ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα μετά από αυτό, ότι έκαναν πίσω οι δανειστές, ότι αλλάξαμε επιτέλους τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν. Μιλούσαν για μέτρα και για αντίμετρα, μιλούσαν ότι βγήκαμε πλέον από τις περιόδους λιτότητας και ερχόμαστε μέσα στην ανάπτυξη. Δυστυχώς βλέπουμε ότι με τις συζητήσεις που γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή εκεί στα υπόγεια του Χίλτον, δεν έχουν πετύχει τίποτα απολύτως. Άκουσα προσεκτικά τον Τζακαλώδο την Τρίτη, ήταν ένας άνθρωπος και τον είδα βασικά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν να ντρέπεται για αυτά που λέει. Πιστεύω ότι δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί όλα είναι φήμες, έτσι. Όλα είναι διαρροές. Ό,τι θέλουν αυτοί να διαρρεύσει, αυτό ακούγεται κιόλας. Αυτό θα φανεί όμως αργά ή γρήγορα, θα φανεί. Οπότε θα είναι και εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αν ισχύει ότι δεν έχουν πετύχει κάτι. Στα πάντα είναι εκτεθειμένη. Κάπου να κρατάει την αρχική του θέση αυτή η κυβέρνηση? Πουθενά. Ρητορικό φυσικά το ερώτημα. Πουθενά δεν κρατάει τη θέση του. Ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε κανένας υπουργός, ούτε καν οι ίδιοι βουλευτές. Οι οποίοι πραγματικά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ τους. Δεν θα πω με τα άλλα κόμματα, δεν θα μιλήσω για συνένεση και για αυτό που ζητάμε εμείς. Μεταξύ τους. Για την ίδια περίπτωση, άλλα λέει ο πρωθυπουργός, άλλα λέει ο αρμόδιος υπουργός και άλλα λένε οι βουλευτές του. Και στο τέλος γίνεται αυτό που θα μας πούν οι ξένοι. Δεν θέλω να έρθω σε ρήξη. Θα σας να ολοκληρώσω εγώ. Δεν θέλω να έρθω σε ρήξη με την Ευρώπη. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι ενδεχομένως και αυτοί να μας έχουν, το λέω πολύ απλά, να μας έχουν πάρει χαμπάρι και να εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση. Μα δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό ίχνος συνεννόησης και σχεδιασμού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές προτάσεις κατατεθειμένες από το ΣΥΡΙΖΑ προς τους δανειστές μας. Αυτό δυστυχώς έτσι φαίνεται να είναι, βέβαια θα δούμε, αλλά έτσι φαίνεται να είναι. Οπότε αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα πρέπει η κυβέρνηση, η Βουλή μάλλον να το πω καλύτερα, να ψηφίσει κάποια μέτρα, πού πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε, θα μπορέσουν να περάσουν νέα μέτρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα τα ψηφίσουν? Ο Τσίπρας είπε ότι δεν θα φέρω στη Βουλή, δεν θα ζητήσω 180 ψήφους, θα πάω μόνος μου. Το είπε ξεκάθαρα. Μόνος που πάει στη διαπραγμάτευση, μόνος του επομιστεί και όλο αυτό το βάρος. Με καταλαβαίνετε, εφόσον δεν ακούει τις υπόλοιπες πτέρυγες, που δεν λέω ότι όλες έχουν δίκιο, δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης όσο λίγο πριν το Eurogroup να πηγαίνει στη Μέρκελ και να λέει ποιες είναι οι θέσεις του. Θα έπρεπε αυτές τις θέσεις να τις ξέρουμε και εσείς και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Όταν υπάρχει μια τέτοια δύσκολη προσπάθεια, κάνει τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεννόηση για να δείξουμε ένα σταθερό πρόσωπο απέναντι στους δανειστές και να μην λένε και αυτοί ότι εντάξει, αν δεν μας τα κάνει ο Τσίπρας, θα έρθει ο επόμενος ο οποίος έχει συμφωνήσει μαζί μας και γίνεται ένας κύκλος, ένας φαύλος κύκλος όπου τελειωμό δεν έχει. Οπότε τώρα. Μόνοι τους θα τα ψηφίσουν. Ό,τι φέρουν θα το ψηφίσουν μόνοι τους. Αν το ψηφίσουν και οι βουλευτές τους. Γιατί δεν ξέρω και τι θέλει να φέρει. Πολλά από αυτά που ακούω νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποτέ. Επειδή είπατε κάτι τώρα, είπατε αν το ψηφίσουν και οι βουλευτές του. Οπότε, εάν υπάρξουν αντιδράσεις μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από τους ΑΝΕΛ, η Ένωση Κεντρών δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει αυτή και να βγάλει. Όχι. Δεν είναι διατεθειμένη. Όχι, ξεκάθαρο είναι αυτό.
το έχει πει και ο πρόεδρός μας, το λέμε και εμείς σε κάθε μας λόγο. Γενικά είμαστε ένα κόμμα το οποίο πιστεύουμε στη συνένεση. Και οι λόγοι μας δεν είναι τόσο καταγγελτικοί και προσπαθούμε να βρούμε ένα κοινό σημείο έτσι ώστε να βρούμε μία αφορμή για να βοηθήσουμε στο κοινό καλό. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο το να ζητάμε μία βασική διακομματική επιτροπή όπου θα υπήρχε μία συνεννόηση για το τι θα κάνουμε σαν Ελλάδα και ο Τσίπρας να κάνει ακριβώς ό,τι του κατέβει. Μόνος του πορεύομαι. Mm-hmm. Ανέφερα σε μία τελευταία μου ομιλία ότι η κυβέρνηση αυτή μου θυμίζει σαν το κακομαθημένο, μου θυμίζει το κακομαθημένο παιδί που έφερε την μπάλα στην Ελλάδα, δεν ξέρω λογικά θα το προλάβατε, όπου επειδή ήταν δικιά του η μπάλα έκανε ό,τι ήθελε. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή τη στιγμή και αυτή η κυβέρνηση. Ναι, είναι ένα παράδειγμα. Είναι λίγο. Κάνει πραγματικά, έχει την κυβέρνηση, έχει την εξουσία και διαχειρίζεται το κράτος, τη χώρα μας, το μέλλον μας, όπως ακριβώς θέλουν αυτοί. Που δεν είναι ο σωστός ο τρόπος και το βλέπετε κι εσείς, το βλέπει και όλος ο κόσμος. Είδαμε ποιο είναι το ποσοστό τους πλέον, είδαμε ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου και τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Μιλούν για ανάπτυξη και όσο είδατε εσείς ανάπτυξη, άλλο τόσο είδε και ο υπόλοιπος κόσμος. Μηδενικό. Όμως αυτή η τακτική της κυβέρνησης, δηλαδή να αργεί να κλείσει τις αξιολογήσεις, να φέρνει συνεχώς νέα μέτρα, να βάζει νέους φόρους, έχει κάνει πάρα πολύ κόσμο που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν πολύ υπέρ του ευρώ να αρχίσει να το σκέπτεται και να λέει μήπως όλα αυτά είναι μονόδρομος, δηλαδή να είμαστε στο ευρώ σημαίνει νέα μέτρα, νέοι φόροι. Τότε αν είναι λέει έτσι να σπάμε συνδραχμή. Βλέπετε να αλλάζει, ανεβαίνει κάπως το ποσοστό αυτών που επιθυμούν επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Αυτό εσείς πώς το αξιολογείτε? Αυτό είναι το να βγούμε αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το ευρώ είναι, αποτελεί καταστροφή για την Ελλάδα. Ξέρετε ποιο είναι η επόμενη μέρα συμβεί αυτό? Είναι η πτώχευση. Αν έχουμε πτώχευση, δεν ξέρω και εγώ για πόσο καιρό δεν θα πληρώνεται κανείς. Ποιος θα μας φέρει? Πιστεύετε ότι έχουμε την ικανότητα αυτή τη στιγμή να ικανοποιήσουμε τις βασικές μας ανάγκες σαν ελληνική οικονομία? Η ελληνική παραγωγή μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ελληνικού λαού? Θα μείνουμε χωρίς τα βασικά. Τα ράφια θα είναι κενά. Θα δούμε στιγμές που δεν έχει ζήσει ο ελληνικός λαός εδώ και αιώνες. Με καταλαβαίνετε τι σας λέω? Είναι καταστροφικό αυτό να αναπτύσσεται. Και το άλλο καταστροφικό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα τη σήμερον ημέρα, είναι ότι προκάλεσε το μεγαλύτερο βαθμό απεσιοδοξίας που υπήρξε ποτέ. Ο Έλληνας πλέον δεν ελπίζει. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ακριβώς ελπίζει. Αυτό είναι το χειρότερο που έκανε. Έχει χάσει ακόμη και το τελευταίο το τελευταίο αποκούμπι, το οποίο ήταν να στηρίξουμε ένα νέο άνθρωπο που δεν προέρχεται από το τζάκι, που δεν έχει σχέση με τις άγιες οικογένειες. Και αυτό ήταν ο Τσίπρας. Τους είπε πολλά. Τον πίστεψε και ο λαός έδειξε ότι είναι έτοιμος για την αλλαγή. Καταλαβαίνετε, και τον πρόδωσε. Mm-hmm. Και πλέον δεν πιστεύουν σε κανέναν. Αυτό είναι το χειρότερο, μαζί με το γεγονός ότι χάθηκε η ελπίδα για μένα που έχει προκαλέσει πέρα από τα οικονομικά δεινά στα οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος τον οποίο μιλάτε, είτε στις Σέρες είτε στην Αθήνα, τι σας λέει, είναι ικανοποιημένος από την Ένωση Κεντρών, στηρίζει το κόμμα, είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο τον οποίο κάνετε την αντιπολίτευση? Η προσπάθεια, το μόνο που ακούω σαν παράπονο είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε ακόμη πιο καταγγελτικοί. Αλλά πραγματικά, επειδή το κόμμα μας είναι τέτοιο, είναι το κέντρο που θέλει να παίρνει τα θετικά από την αριστερά, τα θετικά από τη δεξιά και να κάνει ένα πάντρεμα. Το μόνο που ζητάνε είναι να είμαστε λίγο πιο καταγγελτικοί. Αλλά αυτό πραγματικά δεν θα ωφελήσει αν δεν έχεις ένα σχέδιο από πίσω, ένα πρόγραμμα. Και πραγματικά κάνουμε εμείς σαν Ένωση Κεντρών ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν, για να έχουμε βασικές θέσεις, κωδικοποιημένες προτάσεις για κάθε θέμα. Πραγματικά αν δείτε, είμαστε μόλις 1,5 χρόνο μέσα στη Βουλή. Αν παρακολουθήσεις ποιες είναι οι θέσεις μας, πρώτοι δώσαμε θέσεις για το μεταναστευτικό, ένα 20-σελίδο, πρώτοι δώσαμε θέσεις για την παιδεία. Πρώτοι δώσαμε θέσεις για το πώς μπορεί να λυθεί το ασφαλιστικό ή τουλάχιστον να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το ασφαλιστικό δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί αυτή τη στιγμή άμεσα στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια και το έργο μας νομίζω, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, γιατί ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει να δει, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, είναι εκεί και μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στην Ένωση Κεντρών. Και με το ασφαλιστικό και ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Έλειπα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Έλλειμμα. Τώρα βγήκε προχθές. Ναι, 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 αυτό λέω, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε θα ήταν καλό να υπάρχει μια έτσι, συνεννόηση τουλάχιστον σε αυτό το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο. Να σας πω και κάτι για το ασφαλιστικό και δεν ξέρω αν έχετε άλλο χρόνο και αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Πολλοί συμπολίτες μας είδαν μια ελάφρυνση στα οικονομικά τους με τον ΕΦΚΑ. Γιατί οι επιχειρήσεις του, για παράδειγμα, ένας 55χρονος, ο οποίος ήταν στην τελευταία κλίμακα και πλήρωνε κοντά στα 1000 ευρώ το δίμηνο. Αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρω ότι δεν έχει δουλειά και μου το λένε συμπολίτες μου, πληρώνουν 167,5 το μήνα. Αυτό ενδεχομένως να είναι θετικό για το, για το βραχυπρόθεσμο χρόνο. Ωστόσο, στο μέλλον δεν ξέρω πώς αυτός ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη. Ποια θα πάρει, με καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι... δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο και ηθικό αυτό το νέο πρόγραμμα του ΕΦΚΑ που φέρανε. Και κλείνοντας την συζήτησή μας, κύριε Μεγαλομίστακα, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πολλοί κόσμος που ακούει 4 ραδιόφωνα στις τηλεοράσεις, που διαβάζει εφημερίδες, πολλές φορές λέει: αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κινδυνεύω να χάσω το σπίτι μου. Έχω κόκκινο δάνειο, γίνονται πληστηριασμοί που τώρα θα είναι και ηλεκτρονικοί. Οπότε δεν θα γίνεται αυτό το αλαλούμ στα ειρηνοδικεία και θα πληστηριάζονται από το ίντερνετ και θα χάνουν τα σπίτια τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι να πούμε, πώς δηλαδή να τους πείσουμε ότι έχουμε δίκιο ή άδικο το οποιοδήποτε κόμμα, από τη στιγμή που χάνουν την περιουσία τους, έχουν χάσει το σπίτι τους, τι μπορεί να γίνει για αυτά τα θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε. Ελπίζω πρώτη κατοικία να μην, σε πρώτη κατοικία τουλάχιστον να μην υπάρχει πληστηριασμός. Δυστυχώς δεν κυνηγήθηκαν οι βασικοί υπεύθυνοι για αυτές τις καταστάσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τις τράπεζες. Όσο αν η τράπεζα δίνει δάνειο, γιατί ο πολίτης μπορεί να παρασύρθηκε, έτσι. Να καταλαβαίνετε, όταν παίρναν τηλέφωνα τα θυμόμαστε. Και σου δίναν δάνειο τηλεφωνικός, όταν σου δίναν διακοποδάνεια για να πας σε ταξίδια, όταν σου δίναν δάνειο για να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο, όταν σου δίνουν δάνεια ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τσέπη σου μπορούσε να αντέξει μόλις 100.000. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτά? Είναι ο πολίτης? Με καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Έπρεπε να ζητήσουμε τους βασικούς υπευθύνους, οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο. Με ελληνικά λεφτά, με λεφτά του ελληνικού λαού, δανειστήκαμε για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και για τα αποδοτικά μέτρα προς τον ελληνικό λαό που έβαλε πλάτη? Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, σας λέω. Παρόλη την ανακεφαλαιοποίηση, η τράπεζα δεν έχει αυτή τη στιγμή τη ρευστότητα να δίνει δάνεια. Απέτυχα. Και πώς θα έχει τη ρευστότητα όταν η πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι πιο ρευστή από ποτέ? Γιατί για να υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία και να αποτελεί και πόλο έλξης για νέες επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Αυτή τη στιγμή, τον Γενάρη μόνο, βγήκε 1,5 δις ευρώ από τις τράπεζες. Ξαναγύρισε τα σεντούκια με capital controls. Πώς θα ανακάμψουν οι τράπεζες? Αν όσοι τα έχουν μέσα ψάχνουν τρόπους για να τα βγάλουν. Με καταλαβαίνετε, 1,5 τον Ιανουάριο με στοιχεία που έχουν δοθεί βγήκαν 1,5 δις από τις τράπεζες ελληνικές. Σας είχα πει τελευταία ερώτηση, αλλά έχουμε και μία ερώτηση από έναν ακροατή. Λέει, ποια είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών για τη συμφωνία της ΣΕΤΑ? Δέστε, με τη ΣΕΤΑ, να σας πω ακριβώς, γιατί είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Η ΦΕΤΑ, η ονομασία της ΦΕΤΑ δεν δόθηκε τώρα. Είναι ένα σφάλμα που οφείλεται σε βάθος χρόνου, καθώς δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν την παραγωγή της ΦΕΤΑ. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχω πάει στις Βρυξέλλες, έχω κάνει ραντεβού επ' αυτού του θέματος με τους αρμοδίους. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν οδήγησαν τον κόσμο, γιατί αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Σαν τον πατέρα που πιάνει το παιδί του από το χέρι και του δείχνει το σωστό το δρόμο, έτσι θα έπρεπε και οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα να το κάνουν. Όταν εμείς δεν καλύπτουν το 30% της ζήτησης παγκοσμίως σε ΦΕΤΑ, όταν εμείς αντί να στηρίξουμε το ποιοτικό μας προϊόν, να στηρίξουμε τις ελληνικές φυλές, τις ελληνικές ζωοτροφές, και φέρναμε εισαγωγές πρόβατα από τη Βουλγαρία, κατσίκια από τη Γαλλία, ζωοτροφές από την Κίνα. Παραδείγματα δίνω, έτσι. Mm-hmm. Δώσαμε πάτημα σε ανθρώπους όπως είναι στον Καναδά, όπως είναι στη Νότια Αφρική, όπως είναι στη Νέα Ζηλανδία, να πούν τι, ότι ρε παιδιά, τι ΦΕΤΑ μου λέτε ελληνική? Η ΦΕΤΑ που κάνετε εσείς μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς, γιατί δεν έχετε ούτε ελληνικές φυλές, ούτε ελληνικές ζωοτροφές, ούτε την κάνετε όπως θα έπρεπε να την κάνετε πιστοποιημένα. Είναι σφάλματα, ήρθαμε προτετελεσμένων γεγονότων αυτή τη στιγμή. Μπορεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούμε να την προστατεύσουμε τη ΦΕΤΑ. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, σε μια ελεύθερη οικονομία,
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και σας είπα για ποιους ακριβώς λόγους συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεν προστατέψαμε εμείς οι ίδιοι μας σαν καθώς, σαν πολιτικοί, σαν πολίτες ακόμη και σαν κτηνοτρόφοι, το ποιοτικό προϊόν που είχαμε στα χέρια μας. Μάλιστα, κατανοητό. Κύριε Μεγαλομίστακα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ που μεγαλώσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. I am the one and born.